Είμαστε με τον πρόεδρο του Μικρασιατικού Συλλόγου Αγιαπαρασκευού Συνοτσεσμελίδων το Κιώστε, κύριο Γιώργο Κατσούπη, και πρόκειται να μιλήσουμε για μια έκθεση που πρόκειται να γίνει το προσεχές διάστημα. Τι έκθεση είναι αυτή και τι θα δούμε? Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να πω ότι η έκθεση αυτή διοργανώνεται κυρίως από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συγκεκριμένα από το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας και μάλιστα από το μεταπτυχιακό της Μουσιολογίας. Μέσα λοιπόν στα πλαίσια αυτού του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η ετήσια έκθεση που διοργανώνουν και φέτος μας έκαναν την μεγάλη τιμή, την οποία αποδεχθήκαμε με πολύ χαρά, να έχουν ως κεντρικό θέμα το χωριό μας, το Κιώστε, την Αγία Παρασκευή του Τσεσμένη της Μικράς Ασίας. Η έκθεση λοιπόν δείχνει τη ζωή των ανθρώπων εκεί πέρα, την κύρια επαγγελματική τους ασχολία που ήταν η αλληλεία, καθώς είχαν έναν πολύ μεγάλο αλλιευτικό στόλο με 300 καΐκια, και το πώς μετά τον πρώτο και το δεύτερο διωγμό πολλές οικογένειες από αυτό το χωριό εγκαταστάθηκαν στο νησί μας, στη Λέσβο, μέσα στην πόλη της Μυτιλίνης και στην Παναγιούδα και τη Σκάλα Λουτρών κάποιοι, ρίζωσαν εδώ, γέμισαν το λιμάνι με τράτες, δίχτυα και χόρτασαν το νησί με πολλά πολλά ψάρια φρέσκα, και όλα αυτά μαζί με πολλές εικόνες από το χωριό, καθώς και κοιμήλια, αντικείμενα που έχουν φέρει δικοί μας, με τις αφηγήσεις που καταγράψαμε όλο αυτό το διάστημα, γιατί κάναμε μια πολύ εντελεχή καταγραφή στους μεγαλύτερους κυρίως, κάποιες συνεντεύξεις με την συμβολή και συμμετοχή και μεγάλη υποστήριξη του Focus Digital Marketing Agency, τον Μιχάλη Κατερίνη, όπου κατέγραψε όσα μας αφηγήθηκαν οι άνθρωποι του χωριού, οι απόγονοι δηλαδή, εντάξει. Είναι τώρα πια μεγάλοι άνθρωποι δεύτερης και τρίτης γενιάς, μικρασιάτες, και με έναν εξαιρετικά εφάνταστο τρόπο τα ζωντανεύουν οι φοιτητές του μεταπτυχιακού της μουσιολογίας αυτές τις εικόνες και τα αντικείμενα σε συνδυασμό με τις επιστημονικές μεθόδους που κατέχουν ως μουσιολόγοι και μας μεταφέρουν και στην εικόνα του χωριού αλλά και στον τρόπο αλληλείας του τότε αλλά και στην εγκατάσταση αυτών των ανθρώπων των προσφύγων εδώ πέρα πώς βίωσαν τα πρώτα δύσκολα χρόνια και πώς ρίζωσαν στον τόπο αυτό και πώς συνεργάστηκαν και αγκαλιάστηκαν τελικά με τους ντόπιους, τους Μυτιλινιούς και είμαστε πλέον μια κοινωνία όλοι μαζί σήμερα, εμείς οι απόγονοι αυτών. Πότε θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθεσης και πόσο θα διαρκέσει? Η έκθεση ξεκινάει το Σάββατο 1 Ιουνίου. Το Σαββατοκύριακο θα λειτουργεί τα πρωινά και Σάββατο και Κυριακή δηλαδή τα πρωινά 10 με 1 και 5 με 9 το απόγευμα και τις καθημερινές της επόμενης εβδομάδας από τη Δευτέρα ως την Πέμπτη μόνο το απόγευμα 6 με 9. Αυτές τις ώρες θα λειτουργεί για το κοινό και θα είναι χαρά μας να έρθει ο κόσμος να δει και αυτή τη σπουδαία δουλειά που έχουν κάνει οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν το Σάββατο το απόγευμα, παρότι η έκθεση θα λειτουργεί από το Σάββατο πρωί, στις 7.30 το απόγευμα, όπου θα έχουμε και μια πολύ ωραία μουσική εκδήλωση με ζωντανή μουσική. Θα έχουμε την Φλόρα την Αντωνοπούλου στο τραγούδι και στα κρουστά, τον Δημήτρη τον Καρπούζη στο βιολί και την Αγγελική την Καρπούζη στο ούτι. Παράλληλα, το χορευτικό τμήμα του συλλόγου μας θα παρουσιάσει χορούς από την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας, τη Χερσόνησο, πάνω στην οποία βρίσκεται και το χωριό μας. Πρόσφατα είχατε πάει εκδρομή στο χωριό σας. Ναι. Τι συναισθήματα σας γέμισε αυτό? Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για όσους είχαμε πάει κάποιες φορές και πολλοί από τους εκδρομείς ήταν η πρώτη τους φορά που ήρθαν στο χωριό. Στο χωριό των προγόνων τους, των παππούδων τους. Ήταν πολύ συγκινητικό γιατί από αφηγήσεις και εικόνες που έχει σχηματίσει από παιδί είναι πολύ όμορφο να βλέπεις μπροστά σου αυτές τις θάλασσες και αυτά τα μέρη και τις ακρογιαλιές που έχεις μόνο ακούσει ή διαβάσει.
Τώρα βέβαια εκεί η αλλαγή είναι μεγάλη, καθώς συντελείται μια σημαντική τουριστική εντός ή εκτός εισαγωγικών ανάπτυξη. Οπότε ένα-ένα τα παλιά σπίτια φεύγουν, γκρεμίζονται, αλλά ο τόπος δεν αλλάζει, ο τόπος είναι εκεί και μας περιμένει και μας δέχεται πάντα με τις υπέροχες θάλασσές του. Μετά την έκθεση, ποια εκδήλωση να περιμένουμε? Μετά την έκθεση θα περιμένετε το πανηγύρι. Το πανηγύρι στις 26 Ιουλίου, που είναι η μέρα της Αγίας Παρασκευής, που το κάναμε και πέρυσι για πρώτη φορά και έχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα έχουμε πάλι ζωντανή μουσική. Θα τα πούμε για το πού θα γίνει και ποιους μουσικούς θα έχουμε μέχρι τότε, έχουμε λίγο καιρό ακόμα, αλλά τη μέρα αυτή θα έχουμε πάλι ένα ποιοτικό γλέντι. Ο σύλλογος μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε νεοσύστατο. Ναι, 1,5 χρόνο. Ωστόσο έχει κάνει πολλά σημαντικά βήματα και βλέπουμε να συνεργάζεται με την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Πόσο σημαντικό είναι για τον πολιτισμό μας τέτοιου είδους συμπράξεις? Είναι σημαντικό γιατί εμείς μας διακρίνει μεν η αγάπη για την παράδοση και τον πολιτισμό, αλλά πολλές φορές δεν έχουμε τις γνώσεις ή τα εργαλεία στο πώς να διαχειριστούμε αυτό το μεράκι μας. Η επαφή με την ακαδημαϊκή κοινότητα και πόσο μάλλον με ένα τέτοιο τμήμα και πόσο μάλλον με τη μουσιολογία, για μας είναι μια μεγάλη πρόκληση που μας ενδιαφέρει και το θεωρούμε μεγάλη τιμή.